γίνονται, αλλά παρόλο αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο για νέο άνθρωπο, για νέο άτομο να βρει κάποια δουλειά, ειδικά στην δική του ειδικότητα, αλλά επίσης και οι μισθοί είναι πάρα πολύ λίγοι, δηλαδή οι άνθρωποι κάπως ακόμα πολύ δύσκολα ζουνε από την πλευρά της καθημερινής επιβίωσης. Ζήτησα από τον Ιγκόρ με την καλλιτεχνική του ματιά να με εισάγει στη μουσική της χώρας του. Τα βήματά μας λοιπόν δεν άργησαν να μας καθοδηγήσουν στο κοντινότερο δισκάδικο. Άλλωστε, έναν λαό δεν το γνωρίζει κανείς μόνο μέσα από την ιστορία, αλλά και από την τέχνη του. Και η μουσική είναι ένας πολύ καλός τρόπος να διεισδύσει κανείς στην νοοτροπία των ανθρώπων. Ένας καλός τραγουδιστής, ναι, που τον εκτιμώ, είναι αυτός εδώ. Αυτός, είναι, πώς τον διαβάζετε, Σεργέι. Λέγεται Σεργέι. Σεργέι. Ναι. Και είναι pop τραγουδιστής. Κάνει πολύ καλή μουσική και στην ποιότητα και είναι μια μουσική που είναι ωραίο κανείς να το ακούει. Συνεχίσαμε να ψάχνουμε μέσα στο δισκάδικο και ξαφνικά ανακάλυψα και κάτι άλλο. Βλέποντάς το σαν σημάδι, ήταν αδύνατο να μην αγοράσω αυτή την ταινία. Βγήκαμε έξω με τον Ιγκόρ και αυτή τη φορά μας οδήγησε σε μια μεγάλη, σοσιαλιστικής αισθητικής πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης, όπου έχει και το σπίτι του αλλά και το ατελιέ του. Εκεί προσφέρθηκε να μας ξεναγήσει στο δικό του προσωπικό κόσμο, δείχνοντάς μας δείγματα της τέχνης του, αλλά και να μας μιλήσει για την προσπάθειά του να αφήσει το δικό του στίγμα στο χώρο και να επιβιώσει. Με το μότιβο του άλογου ασχολούμαι από το τελευταίο έτος της Σχολή Καλών Τεχνών εδώ στο Μαυροβούνιο. Μετά πήγα με την υποτροφία στην Ελλάδα, στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, όπου προσπαθούσα να αναπτύσσω περισσότερα αυτό το μότιβο. Το άλογο για μένα είναι ένα σύμβολο. Συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από αυτό που είναι ένα σύμβολο, έχει πάρα πολύ ωραία μορφή, ωραία κίνηση. Είναι ωραίο να ζωγραφίσετε το σώμα του άλογου. Μπορείτε να εκφράσετε πάρα πολλά πράγματα. Για μένα αυτό είναι ένας εκκινητής, είναι σύμβολο του καλού. Ένα περιπέτου μόμπιλε, κάτι που κινιέται πάντα. Αφήνουμε πίσω μας την Ποντγκόριτσα και κατευθυνόμαστε νότια. Αν και η Ποντγκόριτσα είναι η σημερινή πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, η παλιά πρωτεύουσα της χώρας βρίσκεται μερικές δεκάδες χιλιόμετρα δυτικότερα, κρυμμένη μέσα σε ένα οροπέδιο των Δυναρικών Άλπαιων και το όνομά της είναι Τσέτινιε ή και Τίγνη. Το Τσέτινιε είναι μια πολύ μικρή πόλη. Ακόμα και σήμερα ο πληθυσμός του δεν ξεπερνά τις 19.000 κατοίκους. Παρόλο το μικρό της μέγεθος, η πόλη διακρίνεται για τη θαυμάσια παραδοσιακή αρχιτεκτονική της και τους πιο ανθρώπινους και χαλαρούς ρυθμούς της. Το προεδρικό παλάτι της Τσέτινιε ήταν παλιότερα παλάτι Μαυροβούνιων Βασιλιάδων. Το Μαυροβούνιο ήταν μέχρι το 1918 ένα από τα μικρότερα βασίλεια της Ευρώπης και η Τσέτινιε, παρόλο που είχε πληθυσμό κάτω από 10.000 κατοίκους, είχε δεκάδες προξενία ευρωπαϊκών χωρών. Hi. Μέσα στην πόλη αλλά και γύρω από αυτήν υπάρχουν πολλά ορθόδοξα μοναστήρια των περασμένων αιώνων. Το μοναστήρι της Τσέτινιε είναι ένα από αυτά. Παλιότερα η Τσέτινιε ήταν έδρα της Αρχιεπισκοπής του Μαυροβουνίου, που υπαγόταν στο Πατριαρχείο της Σερβίας.
Η ακμή της πόλης Τσέτινγκε συνδέεται με το όνομα και τη δράση του φωτισμένου Μαυροβούνιου πρίγκιπα και επισκόπου Πέτερ Πέτροβιτς Νιέγκος. Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο Νιέγκος μεταρρύθμισε το καθεστώς της πατρίδας του και το έκανε από θεοκρατικό σε κοσμικό. Ο Νιέγκος εκείνη την περίοδο συνεργάστηκε στενά με το Βελιγράδι, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στην απελευθέρωση και στην ενοποίηση ολόκληρου του σέρβικου λαού. Εκτός από σπουδαίος ηγέτης, ήταν και ένας πολύ σημαντικός λογοτέχνης. Έγραψε ορισμένα αριστουργήματα, μεταξύ των οποίων και το λεγόμενο Ορεινό Στεφάνι, το οποίο είναι από τα καλύτερα λογοτεχνικά κείμενα που έχουν γραφτεί ποτέ στη σέρβικη γλώσσα. Χάρη σε αυτό το έργο, ο συγγραφέας και η μικρή Ορεινή του χώρα έγιναν ευρύτερα γνωστοί σε όλη την Ευρώπη. Οι συμπατριώτες του Νιέγκος, για να τον τιμήσουν, αποφάσισαν το 1972 την ανέγερση ενός μαυσολίου στη Τσέτινγκε. Το μαυσολείο αυτό φιλοτέχνιζε ο διάσημος Κροάτης γλύπτης Ιβαν Μέστροβιτς. Σήμερα πλέον υπάρχει ένα μουσείο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του μεγάλου λογοτέχνη και ηγέτη. Chi non lavora non fa l'amore. Καμιά φορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού συναντά κανείς ανθρώπους που θα θυμάται για πάντα. Τέτοια ήταν και αυτή η συνάντηση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Και φυσικά, μετά το τραγούδι, σειρά έχει ο χορός. Balkan Express Etria. Αυτή η εύθυμη, καλοπροαίρετη διάθεση και η όρεξη για ζωή που είχαμε διακρίνει μέχρι τώρα στους Μαυροβούνιους έδωσε το παρόν και εδώ στο Τσέτινγκε. Υποσημείωση. Η ομιλούσα αποποιείται κάθε ευθύνης για ό,τι ακολουθεί. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα στο Τσέτινγκε συνδυάζουν τη δουλειά με πολύ τρέλα. Okay, now we'll talk seriously. Tell us about Tsetse and everyday life here. Everyday life here is like you saw now. It's all with a smile. So it's a big party. Yeah, it's a big party. It's a big party. It's a small city but with a big party. Μην σας φαίνεται περίεργο το ότι ήρθαμε πίσω από τον πάγκο του μπαρ. Μέσα στην όλη ατμόσφαιρα, το να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να μάθω να φτιάχνω κανένα κοκτέιλ ήταν κάτι που ήρθε φυσικά, κι ας ήταν ακόμη πρωί. Άλλωστε... Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Το Μαυροβούνιο, όπως και η Ιταλία, είναι φημισμένο εκτός των άλλων και για το προσούτο που παράγει. Καθοδόν για την ακτή, σταματήσαμε σε ένα μικρό χωριό, το Νιέγκουζι, που παρόλα τα λιγοστά σπίτια του, τα κελάρια αυτών των σπιτιών είναι γεμάτα από μοσχομυριστά προσούτα που φτιάχνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Βρήκαμε έναν κάτοικο του χωριού, ο οποίος μας φάνηκε πρόθυμος να μας δείξει πώς παρασκευάζεται το προσούτο. Στην πορεία όμως, ανακαλύψαμε ότι η συνεννόησή μας θα είναι δύσκολη. Δοκιμάσαμε τη γλώσσα του σώματος. Ωραία είναι το βουνό. Αυτά τα ξύλα προφανώς θα φέρνει από το βουνό. Ανάβει φωτιά. Αλλά μάλλον αποτύχαμε ικτρά. Χαβάλα. Και έτσι τον αποχαιρετήσαμε ευγενικά και πήγαμε να αναζητήσουμε κάποιον που μιλάει αγγλικά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν περιπλανηθήκαμε για πολύ. Ευτυχώς στο Νιέγκουζι είναι πολλοί που ασχολούνται με την παραγωγή προσούτου. Ο Μάρκο, που διατηρεί και εστιατόριο στο χωριό, ανέλαβε να μας εξηγήσει επιτέλους βήμα-βήμα την παρασκευή του διάσημου αλαντικού. So after first month of salting and pressing, we remove all the hens, we hang them from here all over the top of the roof and we start the process of smoking. Καθώς τα προσούτα κρέμονται, ανάβουν 3 ή 4 εστίες φωτιάς από κάτω, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ξύλο οξιάς, που ευδοκιμεί σε υψόμετρο άνω των 1000 μέτρων. Η διαδικασία αυτή αποτελεί οικογενειακή παράδοση.
same job, and the, for the 100 years is used the same wood, and we need 4 or 5 weeks of smoking. Τέλος, για άλλους 10 μήνες, τα προσούτα παραμένουν κρεμασμένα μέχρι ότου να στεγνώσουν και να είναι έτοιμα προς κατανάλωση. Οι μυρωδιές που μπλέκονται μέσα στην αποθήκη από τα καπνιστά προσούτα και το ξύλο της οξιάς σε ζαλίζουν, αλλά σου ανοίγουν και την όρεξη. Ο Μάρκο έχει εργαστεί στην Ελλάδα ως αθλητής του Ηρακλή και μιλάει και λίγα ελληνικά. Πώς να λέω στην ελληνικά, είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί έχω τους φίλους μου, είμαι ο... δεν ξέρω αυτά τη λέξη, αλλά είναι καλύτερα στην αγγλικά. I'm very happy that my friend from Greece came here and I was very surprised because we have no, not so much tourists from Greece and I have a very nice memories from Greece and that's why it's so nice when come someone from Greece here. Ο Μάρκο πιστεύει ότι οι Έλληνες και Μαυροβούνιοι έχουν πολλά κοινά. The people in Greece are very similar to our people, no matter that we are all Orthodox, that is one reason. Other reason it's all the people in the south are very kind and everything and they like the guests, they like to be with the friends all the time out for the coffee. We also here like that, so almost the same. Οι τουρίστες στον δρόμο για το Κότορ σταματούν εδώ όχι μόνο για να γευτούν το υπέροχο προσούτο, αλλά και για να επισκεφτούν ένα μνημείο, σημείο αναφοράς για την ιστορία του Μαυροβουνίου. Αυτό ήταν το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Πέταρ Πέτροβιτς Νιέγκος. Εξού και η ονομασία του χωριού Νιέγκουζη. Μέσα στους ψηλούς ορεινούς όγκους των Δυναρικών Άλπαιων χτυπάει η καρδιά του Μαυροβουνίου. Ως ταξιδιώτες μας συνεπήραν τα επιβλητικά βουνά με τις απόκρινες πλαγιές, τα βαθιά φαράγγια, οι εντυπωσιακές λίμνες και τα τρεχούμενα νερά και τα αστικά κέντρα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Περισσότερο όμως ακόμα, μας συνεπήρε η ψυχή της χώρας, δηλαδή οι άνθρωποι. Στο Μαυροβούνιο η φύση μιλάει στον επισκέπτη, θέτοντάς του οικολογικούς προβληματισμούς, το φαγητό τον ταξιδεύει γευστικά, ενώ ο αυθορμητισμός των κατοίκων τον κάνει να αισθανθεί και πάλι παιδί. Αν ο δρόμος σας φέρει προς τα εδώ, το Μαυροβούνιο αξίζει την ανάβαση.